Πάμε να δούμε τώρα λίγο το θέμα της Ουκρανίας, έτσι, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Μπαίνουμε πλέον στο τρίτο χρόνο του πολέμου, χωρίς να φαίνεται κάποια ανατροπή υπέρ του ενός ή του άλλου, μια παγιωμένη κατάσταση, αλλά και μια συνέχιση των εχθροπαρξιών. Με τους Ευρωπαίους, τρογονέτσκο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, να έχουν αφυπνιστεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και να έχουν αρχίσει τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, και φαίνεται με φόντο πέραν της Ουκρανίας, εν ώψη πολλών εξελίξεων. Αναζωογονείται η αμυντική βιομηχανία. Βγήκε το σχέδιο προχθές, μας τα έλεγε ο Γιώργος Σιριόπουλος. Το σχέδιο για την αμυντική βιομηχανία έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Έχει πέντε σημεία πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία μας αφορούν εμάς, δηλαδή εκεί μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Αν τα εκμεταλλευτούμε. Αν τα εκμεταλλευτούμε. Αλλά στο μέτωπο της Ουκρανίας τα πράγματα είναι άδειλα, Κωνσταντίνε. Στο μέτωπο της Ουκρανίας υπάρχει μια σαφής υπεροχή των Ρώσων στο νότιο μέτωπο και νότιο-ανατολικά. Αλλά αυτό που επιχειρούν να κάνουν οι Ουκρανοί είναι να δημιουργήσουν πολλαπλές γραμμές άμυνας ισχυρές, έτσι ώστε να εμποδίσουν μια προέλαση ανεξέλεγκτη του ρωσικού στρατού. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαστόματος Μακρόν έχει θέσει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο στη Ρωσία, ότι αν επιτεθεί εναντίον της Οδυσσού και εναντίον του Κιέβου, αυτό αφορά κόκκινη γραμμή για την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων προς βοήθεια της Ουκρανίας. Αυτό είναι κάτι στο οποίο ο Μακρόν δεν μας είχε συνηθίσει. Είναι, βέβαια, δεν ακολουθήθηκε από αντίστοιχη ρητορική από τη Γερμανία, λόγου χάρη. Θα έλεγα ότι. Η Γερμανία είναι πιο προσεκτική. Η Γερμανία ήταν πολύ πιο προσεκτική. Ναι, υπήρχε και ένα ζήτημα με τα Τάουρους, τους πυράβλους Τάουρους, όπου και εκεί η απειλή των Ρώσων ήταν με δυνητική χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Δηλαδή χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο εξαναγκασμού η δυνητική χρήση των πυρηνικών όπλων, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό των βαλιστικών πυρηνικών πυράβλων, η χρήση τους ως εργαλείο εξαναγκασμού στον 21ο αιώνα από χώρες που διαθέτουν πυρηνικά. Γι' αυτό και πάρα πολλές χώρες επιδιώκουν να αποκτήσουν πυρηνικά. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εξαναγκασμού. Με διαβαθμίσεις κιόλας. Δεν χρειάζεται να ρίξεις τύπου ναγκασάκι, μπορεί να ρίξεις τακτικά πυρηνικά. Άρα, ναι, βέβαια η καταστρεπτικότητα των τακτικών πυρηνικών όπλων είναι, πρέπει να πούμε, μεγάλη. Ότι είναι τεράστια και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Είναι όμως η απειλή, είναι μεν υπαρκτή, εντάσσεται όμως σε ένα πλαίσιο εξαναγκασμού. Και αυτό το πλαίσιο εξαναγκασμού οι Ρώσοι το χρησιμοποιούν κατά κόρον. Έχουν αρχίσει και οι Ευρωπαίοι να το χρησιμοποιούν μέσω του Μακρόν. Το που θα φτάσει όμως, δηλαδή ο Μακρόν απειλεί με αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων, που ουσιαστικά θέτει την κόκκινη γραμμή. Αυτό που να σου πω, εδώ μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο Μακρόν δεν βγήκε μόνος του και τυχαία, βγήκε ως, συγγνώμη για την έκφραση, ο λαγός των Δυτικών, και στην ουσία το μήνυμα είναι ότι αν παγιωθεί εδώ η κατάσταση, είμαστε εντάξει, μην την ανατρέψετε. Μην πηγαίνετε εναντίον του Κιέβου και εναντίον της Οδυσσού. Οδυσσού. Θέλουμε άνοιγμα, δεν τη θέλουμε περίκληση στην Ουκρανία. Θέλουμε άνοιγμα στον Εύξεινο. Άρα ένα έμεσο μήνυμα ότι θα παγιωθεί ο χάρτης, μην προχωρήσετε για να μην έχουμε άλλα. Παγιώστε το χάρτη εδώ, ότι κάποια στιγμή μας ρητώσει, θα τα βρούμε εκεί. Αυτό λοιπόν είναι που λέγαμε και από όταν ξεκίνησε η συζήτηση και με τους αγεθάτους στρατιωτικούς των διαφόρων συμμαχικών κρατών. Επίκειται αποτέλεσμα κατά την άποψή μου και το επαναλαμβάνω. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Ρώσοι κατατρίβουν τις ουκρανικές δυνάμεις στα μέτωπα, γνωρίζοντας ότι έχουν δυσκολία να αναπληρωθούν οι απώλειές τους και σε υλικό και σε ανθρώπους. Έχουν καταλάβει κάποιες στρατηγικές περιοχές στο Ντονιέτσκ, όπως είναι η Αυντίφκα, ας πούμε, μετά το Μπαχμούτ, οι οποίες ήταν τα πιο δυνατά, να το πω έτσι, φρούρια φέστουμς που είχαν δημιουργήσει 8 χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια, 10 πλέον, έτσι, από το 2014 και μετά οι Ουκρανοί. Άρα λοιπόν αυτό που φοβούνται οι Δυτικοί στη συμπροκειμένη περίπτωση είναι η ρωσική επίθεση. Άρα λοιπόν ακριβώς πολύ σωστά, συμφωνώ και εγώ, αυτό είναι μήνυμα αποτροπής των, δηλαδή για να μην, δηλαδή έως εδώ είναι διαχειρίσιμο πολιτικά στη Δύση. Δηλαδή η Ουκρανία ιτήθηκε, αλλά δεν ιτήθηκε πολύ. Και για τους διαφόρους θα πούνε ότι νίκησε κιόλας. Λοιπόν, ο Ρώσος όμως, εδώ είναι το ζήτημά μου τουλάχιστον από μένα, στην ανάλυση που έτσι όπως το σκέφτομαι και όπως το αναλύω, είναι αυτό που έχει υποστεί πολύ μεγάλο τίμημα
και πάρα πολύ τίμημα στην κουλτούρα, στην ταυτότητα. Δηλαδή δεν είναι Δύση. Πετάχτηκε, είναι πολύ σοβαρό για τους Ρώσους αυτό. Δεν είναι, μην το ακούτε, OK, θα πάμε τους Κινέζους. Δεν θέλουν οι Ρώσοι ποτέ να πάνε με τους Κινέζους, ούτε να τους θεωρούν Ευρασιάτες. Ευρωπαίοι είναι η κουλτούρα τους. Λοιπόν, το να εκπαραθυρωθούν από τη Δύση με αυτόν τον τρόπο για μια ολόκληρη γενιά είναι σίγουρο πλέον. Έτσι όπως, αν πάνε γραμμικά τα πράγματα βέβαια, έτσι. Και μετά από τόσους χιλιάδες νεκρούς που έχουν του αρκή του Πούτιν αυτή η νίκη. Άρα εγώ πιστεύω ότι οι Ρώσοι δεν νικάνε πολύ σε σχέση με αυτό που θέλουν και οι Δυτικοί θεωρούν ότι οι Ουκρανοί έχουν χάσει λίγο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο ισορροπίας για τους Δυτικούς που προσπαθούν να τον αποτρέψουν τον Ρώσο λέγοντας αυτά τα πράγματα. Ότι εδώ έχουμε τη γραμμή. Ότι εδώ είναι η γραμμή. Θα τα βρούμε. Το ερώτημα μου είναι αν ο Ρώσος θα συμφωνήσει. Δεν έχουμε φτάσει, συμφωνώ, δεν έχουμε φτάσει στο culmination point. Ακριβώς. Δηλαδή στην κλιμάκωση με ένα τρόπο όπου θα επιφέρει... Αποκλιμάκωση. Όχι ακριβώς αποκλιμάκωση, θα επιφέρει στρατηγικά αποτελέσματα. Στρατηγικό αποτέλεσμα. Οι Ρώσοι έχουν πάρει την Αυντίβκα, τον Μπαχμούτ, θέλουν το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ. Γιατί? Γιατί αυτά τα σημεία είναι σημεία στα οποία τους επιτρέπει να πλαγιοκοπήσουν την Ουκρανική άμυνα. Και το Χάρκοβο. Και το Χάρκοβο, βεβαίως. Και το Χάρκοβο. Το Χάρκοβο, να σημειώσουμε ότι δεν κατελήφθη αρχικά, ενώ υπήρχε δυνατότητα. Θεωρήθηκε ότι θα πέσει σαν όριμο φρούτο. Έκαναν λάθος εκεί οι Ρώσοι και το πλήρωσαν στην Ουκρανική αντεπίθεση. Εάν χρειαστεί να θυσιάσει, εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα θυσίας πόλεων. Είναι πολύ πιο σημαντική η Οδυσσός από το Χάρκοβο. Ναι. Για τους Ουκρανούς. Ποιο είναι λοιπόν το point εδώ, δηλαδή ποιο είναι το σημείο καμπής. Το σημείο καμπής είναι να μην προελάσουν οι Ρώσοι και να περικυκλώσουν ουσιαστικά το σύνολο των εφεδρειών των Ουκρανών. Αυτό που λέγαμε αρχικά, Λάμπρο, στις πρώτες εκπομπές που είχαμε κάνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη μάχη εις βάθος, και με τη λογική ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε ανοιχτό πεδίο. Mm. Δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή. Εκεί θα κινδύνευαν πάρα πολύ από κυκλωτικές κινήσεις των Ρώσων. Οι Ρώσοι έχουν προσπαθήσει με πολύ βάρη φόρο αίματος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια στρατηγική ήττα του Πούτιν στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως, υπάρχουν στρατηγικές επιπτώσεις από τις τεράστιες απώλειες. Υπάρχουν στρατηγικές επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την τροτότητα της εικόνας της Ρωσίας στην Ευρώπη, γιατί πολύ σωστά είπε ο Γιώργος ότι οι Ρώσοι θεωρούν τους εαυτούς τους Ευρωπαίους. Δεν τους θεωρούν Ασιάτες. Βέβαια. Ούτε Ευρασιάτες. Ο Ευρασιατισμός είναι μια γεωπολιτική στρατηγική επιλογή, η οποία είναι και δεν είναι και απόλυτα παγιωμένη. Και δεν τη θέλουν όλοι. Και δεν τη θέλουν όλοι, βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο ότι το τίμημα αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό για τους Ρώσους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Η εικόνα, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, η εικόνα τροτότητας Ευρώπης, της Ρωσίας, ότι η Ρωσία σε επίπεδο συμβατικών δυνάμεων δεν απέδωσε αυτά για τα οποία υπήρχε εικόνα. Και αυτό έχει επιπτώσεις και σχέση με την αλλά υπάρχει και μια. Εδώ, αυτό που λέει. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι υπάρχει ο κίνδυνος, και αυτό το επισημαίνει ο πρώην Βρετανός αρχηγός του επιτελείου, ότι οι Ρώσοι θα βγουν ενισχυμένοι στρατιωτικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα είναι ετοιμοπόλεμοι. Έφτιαξαν 400.000-400.000 ετοιμοπόλεμο στρατιώτες. Και έφτιαξαν και οικονομία πολέμου στην Ουκρανία. Έχουν 1,5 χρόνο από το καλοκαίρι του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, του 2022, από το καλοκαίρι του 2022 έχουν αλλάξει, έβαλε νομοσχέδια που δουλεύουν τριπλοβάρδιες και το ένα και το άλλο οι Ρώσοι. Και εξυγχρονίζονται. Δηλαδή, το ρωσικό ναυτικό, το οποίο έχει ουσιαστικά υποστεί συντριβή. Αυτό έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ήττα. Αυτό έχει υποστεί ήττα. Χωρίς να υπάρχει ναυτικό από τους Ουκρανούς. Αυτό αρχίζει και ενσωματώνει δόγματα δυτικά. Ακριβώς.
Ακριβώς. Αυτό έχει γίνει με τη Ρωσία και με τις πρώτες, τηρωμένο των αλογιών, με τις πρώτες κυρώσεις μετά την εισβολή στην Κρυμαία, όταν είχαν υπάρξει οι κυρώσεις στο θέμα των προϊόντων αγροτικών κλπ. Η Ρωσία έφτιαξε αγροτική παραγωγή, την ενίσχυση και έγινε αυτάρκηση αυτό λόγω των κυρώσεων. Τώρα αυτό επαναλαμβάνεται, δηλαδή η ενίσχυση στον τομέα της άμυνας. Ακριβώς. Και είναι η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως λέτε, μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο 1853-56, η Ρωσία κοίταξε ανατολικά. Σαφώς. Ενώ δεν ήθελε να κοιτάξει ανατολικά. Μετά θα δείτε ότι μετά πήγε στο Τουρκεστάν, αυτό που λέμε, δηλαδή στην κεντρική Ασία, και πήγε μετά προς τους Κινέζους κτλ. Ενώ μέχρι τον Κρυμαϊκό πόλεμο κοίταζε προς τα δυτικά. Το βασικό ερώτημα, αυτό που είπε ο Γιώργος στην αρχή, νομίζω, εάν στο μυαλό του Πούτιν, αν υποθέσουμε ότι θα είναι και τα επόμενα χρόνια εκεί, του αρκεί μία νίκη, όπως η ενσωμάτωση ή η κατοχή, βασιλετώση των εδαφών που ήδη έχει καταλάβει η Ρωσία, ή αν στο μυαλό του έχει μία ρεβάνς με την Δύση και για πριν μιχθεί το λέω, διότι διαρρέουν διάφορα σχέδια περί επιθετικού σχεδιασμού της Ρωσίας στα επόμενα 5 χρόνια στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης. Αρχικώς εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε όντως ρωσική αντεπίθεση φέτος, επόμενους μήνες. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τώρα το ερώτημα είναι αυτή η αντεπίθεση, πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουν οι Ουκρανοί και τι θα κάνουν οι δυτικοί. Εδώ είναι που θα φτάσουμε στο culmination point που είπε πριν ο Κωνσταντίνος. Σε αυτό να κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Τι θα μπορούσε τώρα, εντάξει, υποθέσεις κάνουμε, αλλά δεν πειράζει, ας κάνουμε. Εάν η Οδυσσός, επειδή η Οδυσσός έχει και στρατηγικό νόημα, επειδή θα καταστήσει περίκλειστη την Ουκρανία. Αλλά θα δημιουργήσει και ένα ενιαίο μέτωπο με την Υπερδυστέρια. Ναι, και θα ελέγξει όλη τη μισή Μαύρη Θάλασσα η Ρωσία. Είναι ξεκάθαρο. Και θα ενοποιήσει λοιπόν, θα της φτιάξει και χερσαίο διάδρομο με την Υπερδυστέρια. Δηλαδή στην ουσία με την Ευρώπη ως συνέχεια. Άρα έχει ένα στρατηγικό. Τον Προύθο θα φτάσει. Έχει ένα στρατηγικό νόημα και έχει και ένα συμβολικό νόημα. Το ερώτημα είναι, αν το κάνει αυτό, μετά θα έχει ρίξει το κάτω τους Ευρωπαίους και στους Δυτικούς. Μετά το επόμενο στάδιο είναι το Καλίνιγκραντ. Ναι. Ο θύλακας του Καλίνιγκραντ που μπορεί να αποκόψει τις βαλτικές δημοκρατίες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό όμως θεωρώ ότι είναι αιτία πολέμου. Είναι αδιανόητο να μην αντιδράσει το ΝΑΤΟ εκεί. Στο Καλίνιγκραντ. Ναι, σαφώς. Δεν ξέρω για την Οδυσσό. Γιατί λέω, είναι πειρασμός γιατί στην Οδυσσό θα σκεφτεί. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, πραγματικά θα υπάρξει αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ενδεχομένως να δοκιμάσει, Στο μυαλό του, αυτό, τώρα δεν πάει ξέρουμε. Άρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν σκεφτεί ο καθένας, βλέποντας την αμφισημία των Δυτικών, έτσι, ίσως να σκεφτεί ότι δεν θα το κάνουν. Άρα εκεί θα έχω και μια στρατηγική νίκη, όπου θα έχω και μια νίκη σε επίπεδο συμβολισμού. Το έκανα και δεν αντέδρασαν. Αφενός θα έχω πάρει ένα στρατηγικό μέρος όπως είναι ο Οδυσσός, αφετέρου θα έχω και μια συμβολική νίκη με τις Δύσεις, γιατί με τη Δύση έχει ένα άκτιο. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν νομίζω ότι δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το Χάρκοβο. Το Χάρκοβο θεωρώ ότι θα πολιορκηθεί. Έχει και πολλούς Ρωσόφωνους ακριβώς το Χάρκοβο. Δηλαδή είναι η περιοχή στην οποία. Δεν μπορείς να κρατήσεις πληθυσμό αν δεν ελέγξεις. Ναι. Αν δεν έχεις έλεγχο επί του πληθυσμού. Και μετά εγώ πιστεύω θα πάνε και στην Οδυσσό. Το έχω πει από την αρχή ότι τουλάχιστον η διαγώνιος Χάρκοβο-Οδυσσός είναι ένας στόχος στρατηγικός των Ρώσων, όπου ο Πούτιν μπορεί να πει άξιζε και οι Ρώσοι να πούν άξιζε στις θυσίες κτλ. Αλλά βλέποντας αυτό οι Δυτικοί προσπαθούν να το αποτρέψουν αυτά που λέμε τώρα. Μένει να δούμε ποιος είναι αξιόπιστος στις απειλές. Υπάρχει ένα chicken game εδώ. Ακριβώς. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει ένα δόγμα των Ρώσων, το οποίο το αναφέρουν συνήθως οι Αμερικανοί και το λένε escalate to de-escalate. Δηλαδή, ναι, κλιμάκωση για την αποκλιμάκωση. Όμως προϋποθέτει ότι οι Δυτικοί δεν είναι διατεθειμένοι, δηλαδή, δεν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν ενεργά. Εδώ θα πατήσουν κόκκινες, μπορεί να υπάρχει το λεγόμενο miscalculation, δηλαδή να υπάρχει μια λανθασμένη, μια στρεβλή αντίληψη των Ρώσων και του Πούτιν για τις αντιδράσεις της Δύσης. Ξέρεις τι μπορεί να είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, τι μπορεί να είναι. Εάν κρίνει κανείς από τη διαρροή σχεδίων που υποτίθεται ότι έχουν οι Ρώσοι για επιθετικές ενέργειες των Ρώσων στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης, όχι πλέον μόνο Οδυσσό και τέτοια. Έτσι. Και εάν οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί γενικά, εκτιμήσουν ότι η κατάληψη της Οδυσσού θα είναι το βήμα για να γίνει το επόμενο, δηλαδή για μια επίθεση πλέον στις Βαλτικές ή στην Πολωνία, θα αντιδράσουν εκεί. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι μόνο τι κάνει το κράτος, είναι και η ελίτ πώς λειτουργούν. Δηλαδή, είναι διαχειρίσιμο πολιτικός
το να πέσει ο Οδυσσός μετά από όλα αυτά που έχουν κάνει οι Δυτικοί, ναι, για να μην να βοηθήσουν τους Ουκρανούς. Μετά δηλαδή θα υπάρξει αυτό, η λογοδοσία, ναι, που θα έρθει από τις Δυτικές, θα τους ρωτάνε έχει συμβολική, τι κάνανε. Έχει συμβολική, αλλά έχει και πραγματική έχει αξία η Οδυσσός. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε ακόμα ένα war room, το ανανεώνουμε το ραντεβού για τις επόμενες ημέρες, να τρέξουν και οι εξελίξεις. Ήμασταν στο στούντιο με Γιώργο Φίλη και Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, Λάμπρος Καλαρίτης και στο μικρόφωνο, και οι τρεις εδώ. Κάναμε μια ανάλυση όσο μπορέσαμε, σε όλα όσα περισσότερα μπορέσαμε, και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και καλό τρίμερο να έχουμε. Καλό τρίμερο, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Καλό στάδιο σε όλους.